Καλησπέρα στο Προεδρείο και σε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους και στο ακροατήριο που είναι αγρότες παραγωγή από το νομό Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτείας και Ιωαννίνων. Καθώς χαιρετίζουμε ως αγρότες, ως παραγωγή και τις κινητοποιήσεις των σπουδαστών της νεολαίας με καλύτερες μέρες. Εμείς, κυρία Πρόεδρε, δεν ήρθαμε εδώ να πούμε τον προβληματισμό μας. Ήρθαμε εδώ για να πάρετε θέση για τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα. Σε 4-5 βασικά ζητήματα, τα οποία θέλουμε να παλέψετε ως περιφερειακή αρχή, ως περιφέρεια Ηπείρου, με όλες σας τις δυνάμεις. Και αυτά είναι: οι κατώτερες εγγυημένες τιμές για να ξέρουμε και εμείς τι θα μας μείνει στην τσέπη, και όχι να ξεκινάει το μανταρίνι από τα 55 λεπτά και τώρα να έχει 20 και ο γεννιώτικος λαός να το παίρνει 2,5 ευρώ αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Δεύτερο, να μειωθεί άμεσα το κόστος παραγωγής, ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως έχουν οι εφοπλιστές, μεγάλοι κλινικάρχες και άλλοι, να δοθεί και στους αγρότες, να ζωντανέψουν τα χωριά και να μην δείχνονται ποδηπορικά της Ηπείρου σε χορταριασμένους δρόμους μέσα στα χωριά και πλατείες. Τρίτον, να αναθεωρηθεί ο κανονισμός στο ΕΛΓΑ, που αρκετοί περιφερειάρχες της Μακεδονίας, κάτω από την πίεση των παραγωγών εκεί, οι ίδιοι ομολογούν ότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι αναχρονιστικός. Δεν ασφαλίζει το 100% και τα γνωρίζετε αυτά. Δεν χρηματοδοτείται από το κράτος πάντα και δεν ασφαλίζει την παραγωγή μας. Για μας ο λογαριασμός δεν βγαίνει τον τελευταίο καιρό. Όσα και αν ακούγονται στα κανάλια για κάποιους άλλους στη χώρα μας ότι πετυχαίνουν προόδους και πάνε πολύ καλά, εμείς δεν πάμε καθόλου καλά. Και όταν βλέπουμε τα παιδιά μας, ενώ έχουμε καλλιέργειες, ενώ έχουμε στημένες κτηνοτροφίες που μπορούμε να παράγουμε τα πάντα για τον ελληνικό λαό και να μην τα χρυσοπληρώνει και να είναι και ποιοτικά, τα παιδιά μας εξαφανίζονται στο εξωτερικό και στα νησιά. Δεν πάει άλλο, το γνωρίζετε. Δεν λέμε ότι δεν το γνωρίζετε. Και με περιφερειακούς συμβούλους και αντιπεριφερειάρχες από όλες τις παρατάξεις έχουμε βρεθεί, έχουμε συζητήσει και τους έχουμε δώσει και τα αιτήματα. Υπάρχει μεγάλη αγωνία στα νέα τα παιδιά που επιδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπήκαν σε προγράμματα και άλλαξαν τα μηχανήματα, πήραν πιο σύγχρονα κτλ. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις προς τον ΕΛΓΑ, συντάξεις στους αγρότες που βγήκαν μετά από 50 και πάνω χρόνια από τη δουλειά, από τα χωράφια, από τα μαντριά, κύριε Καχρημάνη, συντάξεις κυριολεκτικά πείνας. Τα κέντρα υγείας δεν υπάρχουν και τα νοσοκομεία υπολειτουργούν. Δεν μπορούμε να ζήσουμε κι εμείς τώρα που είμαστε 50 και 60 χρονών. Και δεν είναι τρόπος αυτός να τα παρατήσουμε και να φύγουμε. Εμείς παλεύουμε και το έχουμε αποδείξει και φαίνεται και πανελλαδικά τώρα ότι όσες φορές βγήκαμε στον δρόμο μαζικά κερδίσαμε. Τα φορολόγητα που κατακτήσαμε, η τότε κυβέρνηση μας έλεγε θα πάρετε αυτό. Αυτό θα πάρετε πριν βγούμε στον δρόμο. Και κερδίσαμε κάπου 9.000 αφορολόγητο. Και άλλα ακόμη για να μπορέσουμε να μείνουμε στην παραγωγή. Εμείς ζητάμε, απαιτούμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα κιόλας να πάρει θέση για αυτά τα 3-4 οξυμένα προβλήματα που μας κρατάνε πίσω. Για να μπορέσουμε την άνοιξη να ξαναπούμε στην παραγωγή.